Τώρα, όπως σας είχαμε προαναγγείλει και από χθες και με το σημερινό πρωινό μας post, είναι τιμή να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας σήμερα την κυρία Βούλα Τεκτονίδου, πρώην αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων και φυσικά πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω η κυρία Τεκτονίδου δεν θέλει πολλές συστάσεις, είναι γνωστή σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, κυρία Τεκτονίδου. Καλημέρα, κυρία Τεκτονίδου. Καλημέρα, κυρία Ορφανίδου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε την τιμή να επικοινωνήσω με τους ακροατές σας και χαίρομαι πάρα πολύ που νέα παιδιά όπως εσείς ασχολείστε με όλα αυτά τα πολύ σημαντικά. Ακόμα και τη συγκίνηση μπορούμε να διακρίνουμε στα λόγια σας και αφορμή βέβαια η σημερινή μέρα, η 19η του Μάη, η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων. Δεν θέλω να θέσω κάποια έτσι τυπική ερώτηση για αρχή. Θα μας δοθεί ευκαιρία να τα πούμε και στη συνέχεια. Θα ήθελα να μας πείτε, κυρία Τεκτονίδου, ποια είναι τα πρώτα πράγματα που έρχονται στο μυαλό σας εξαιτίας της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Καταρχήν πρέπει λίγο να φέρουμε στο μυαλό μας ότι 80 χρόνια είναι κρίμα, δεν είχαν ημέρα αναγνώρισης. Περάσαν 80 ολόκληρα χρόνια για να φτάσουμε στο Φεβρουάριο του 1994 και να οριστεί η 19η Μαΐου ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Αυτό λέει κάτι, γιατί πολλές φορές τα βάζουμε με τους Τούρκους, με τον ένα με τον άλλο. Αλλά ας καταλάβουμε ότι τροχοπέδι για τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας είναι το ότι οι εκάστοτε κυβερνήσεις δεν θέλανε να το βάλουν στην ατζέντα τους το θέμα της διεθνούς αναγνώρισης. Και για μένα, κύριε Ορφανίδου, το θέμα δεν επικεντρώνεται. Μπορεί ως Πόντια να έχω ιδιαίτερες ευαισθησίες, αλλά η ματιά μας δεν πρέπει να εγκλωβίζεται μόνο στον ελληνισμό του Πόντου. Συνολικά είναι 900.000 οι Έλληνες της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης που έχασαν τη ζωή τους. Κατά συνέπεια, όταν μιλάμε για αναγνώριση της γενοκτονίας, θα πρέπει να μιλάμε για αναγνώριση της γενοκτονίας όλου αυτού του ελληνισμού. Γιατί η περιοχή έσφυζε από ζωή. Οι στατιστικές του δημοσιογράφου του Γάλλου της εποχής εκείνης, Ρενέ Πιό, και μαζί με το Πατριαρχείο, έλεγε ότι από τους Βαλκανικούς ως το 1900 18, θανατώθηκαν 550.000 στην υπόλοιπη Μικρά Ασία και Ανατολική Θράκη, πέραν των 353.000 που είναι οι Πόντιοι στην περιοχή του Πόντου. Μην ξεχνάμε, και είναι σημαντικό να το γνωρίζουμε, το 1919 οι Έλληνες στη Μικρά Ασία και στην Ανατολική Θράκη ήταν 2.700.000, ενώ το 1912 ήταν, ακούστε, 3.600.000. Μιλάμε για μια περιοχή που έσφυζε από ζωή, που μύριζε ελληνισμό, δημιουργικότητα. Οι Έλληνες εκεί μεγαλουργούσανε. Είχανε σχολεία. Το 1862 έγινε το φροντιστήριο της Τραπεζούντος. Μιλάμε τώρα γιατί σύμφωνα με στατιστική του Πανάρετου το 1913 στον Πόντο κατοικούσαν 697.000 Έλληνες. Σύμφωνα με το Λαμψίδη λειτουργούσαν, ακούστε, 1.890 εκκλησίες, 22 μοναστήρια, 1.647 παρεκκλήσια, 1.401 σχολεία το 1913 με 85.890 μαθητές. Αυτός ήταν ο ελληνισμός, γιατί μιλάμε για γενοκτονία. Να πούμε όμως ποιος ήταν αυτός ο ελληνισμός που ήρθε η λέλαπα των νεοτούρκων, αυτή την φλόγα δημιουργίας, να τη σβήσει. Έχει πολύ μεγάλη σημασία λοιπόν να γνωρίζουμε την ιστορία μας, να είμαστε περήφανοι για αυτή την ιστορία. Συμφωνώ απόλυτα και συγγνώμη που θα σας διακόψω, επειδή το αναφέρατε κι εσείς, υπάρχει όντως και όλο αυτό όλα αυτά τα μνημεία, τα μέτρητα μνημεία, ακόμα και σήμερα, έτσι, του ποντιακού ελληνισμού και της Ορθοδοξίας. Μα κοιτάξτε, κύριε Ορφανίδου, είστε νέα και πρέπει να γνωρίζουμε το εξής. Οι Πόντιοι, και όχι μόνο οι Πόντιοι, όλοι οι Έλληνες βάζουν το θέμα της αναγνώρισης της γενοκτονίας. Όχι γιατί έχουμε ένα μίσος και ένα πάθος και μια αιμονή με τους Τούρκους. Δεν έχουμε καμία μυσαλλοδοξία.
Αλλά πρέπει να πούμε ότι οι λαοί δεν μπορούν να πορεύονται μονίμως ζώντας στο άγος των σφαλμάτων των προγόνων τους. Δηλαδή, φανταστείτε, ο Βίλι Μπραντ με απόλυτο σεβασμό γονάτισε στο μνημείο ολοκαυτώματος των Εβραίων. Τι έκανε και ο πριν από μερικά χρόνια ο πρόεδρος της Γερμανίας στο μνημείο των θυμάτων των Καλαβρίτων. Έτσι θέλησαν να αποστασιοποιηθούν από το ναζιστικό καθεστώς, να ζητήσουν μία συγνώμη και να βοηθήσουν τους Γερμανούς, τους νέους που δεν έχουν καμία ευθύνη για τα έσχη του ναζισμού. Το ίδιο θα έπρεπε να κάνει και η Τουρκία προκειμένου να απαλλάξει το λαό της, τις σύγχρονες γενιές από το άγος των γενοκτονιών. Αυτό λοιπόν πρέπει να γίνει, γιατί δεν μπορούν οι λαοί να ζουν στο φάσμα της παραχάραξης της ιστορίας, της αποσιώπησης της αλήθειας, γιατί να σας πω, αν δεν αναγνωρίζεις τα σφάλματά σου, εξακολουθείς να κάνεις τα ίδια. Ας μην ξεχνάμε την γενοκτονική τακτική της Τουρκίας. Τι έχουν κάνει οι Τούρκοι όσον αφορά τους Έλληνες της πόλης, την πορεία, τη Σύμβρου, τη Στενέδου, τι έγινε το 1974 με το προσφυγικό κύμα των 200.000 Ελληνοκυπρίων. Η Τουρκία λοιπόν οφείλει και εξακολουθεί να μη σέβεται, γι' αυτό δεν θέλουμε να αναγνωρίσω. Βεβαίως η αναγνώριση είναι μια επιταγή ηθικής τάξης. Βεβαίως η αναγνώριση είναι μια νομική υποχρέωση. Όμως η Τουρκία οφείλει να σεβαστεί και τα ανθρώπινα δικαιώματα χιλιάδων ποντιόφωνων που ζουν στα εδάφη της, που δεκαετίες τώρα καταπατώνται. Άρα έχουμε μία ενροή περιφρόνηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Mm-hmm. Να σεβαστεί, ξεχάσαμε τις εικόνες με την Αγία Σοφιά μας. Δεν πρέπει να φτάσει στιγμή ένα σύγχρονο συντεταγμένο κράτος μπορεί να μη σέβεται τα ελληνικά χριστιανικά μνημεία, που ή καταστρέφονται ή μεθοδευμένα επιχειρείται η αλλίωση της ιστορίας τους, της προέλευσής τους, της φυσιογνωμίας τους. Εγώ να ρωτήσω στο σημείο αυτό, και επειδή πολύ πρόσφατα... Άρα η έχει Αρμένη... σημασία, ναι. Γιατί κυρία Ορφανίδου, το λέω σκόπιμα αυτό, σε ναι. Αυτό το, ας το πούμε, συναισθηματικό, αλλά όχι μόνο, αλλά και ένα παράπονο που έχει να κάνει από τη μια μεριά με το συναίσθημα, από την άλλη μεριά με τη λογική. Δεν μπορούμε να πορευόμαστε μέσα στο ψέμα. Δεν μπορούμε να μην αναγνωρίζουμε τα σφάλματά μας. Και εδώ θέλω να σας πω και κάτι, επειδή πολύ μεγάλη έμφαση έχει δοθεί στο θρησκευτικό στοιχείο της γενοκτονίας. Ο καθηγητής κύριος Φωτιάδης, που πολλά προσέφερε με την έρευνά του, σε ένα βιβλίο του έρχεται να δώσει φως σε οικονομικά στοιχεία. Και ακούστε, γιατί οι ακροατές σας δεν θα έχουν ενδεχομένως, ή πολύ λίγοι που έχουν εντρυφήσει, έχουν διαβάσει βιβλία που αφορούν τον ποντιακό ελληνισμό, στην περιοχή, στη Δυτική Μικρά Ασία, υπήρχαν 5.308 επιχειρήσεις, εκ των οποίων, ακούστε, οι 4.008 ήταν ελληνικές. Οι Γερμανοί, μην μπορώντας, έχοντας από τη μια τους Άγγλους Γάλλους, αλλά από την άλλη και τους έμπορους χριστιανούς, Αρμένιους και Έλληνες, μην μπορώντας λοιπόν να διεισδύσουν εμπορικά, οικονομικά στην περιοχή, έπρεπε να ψιθυρίσουν στο αυτί του Κεμάλ το θέμα της τελικής λύσης. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι ο επικεφαλής των γερμανικών στρατευμάτων, ο Λίμαν Φον Σάντερς, ψιθύρισε στο Κεμάλ την λύση, την τελική, γιατί υπήρχαν πίσω, κρυβότανε πίσω αιτίες οικονομικές. Φανταστείτε λοιπόν τι ρόλο έπαιζαν οι Έλληνες στην περιοχή εκεί, στο οικονομικό επίπεδο. Mm-hmm. Άρα, ναι. Δεν είναι μόνο οι θρησκευτικοί λόγοι, δεν είναι μόνο, βεβαίως το 1945 για πρώτη φορά εισάγεται όρος γενοκτονία από τον Αμερικανό καθηγητή Ραφαήλ Λέμκιν, λέγοντας ότι λίγο πριν από τη δίκη της Νιρεμβέργης, προκειμένου να χαρακτηρίσει
το ολοκαύτωμα των Εβραίων, λέγοντας ότι τελικά τι είναι η γενοκτονία, είναι η συστηματική προσπάθεια εξόντωσης ή αφανισμού μιας φυλής ή μιας πληθυσμιακής ομάδας σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Έρχεται λοιπόν, καταρχήν να πούμε, αν και είναι γνωστό στους περισσότερους, ότι 19 Μαΐου ήταν και η μέρα που αποβιβάστηκε στη Σαμσούντα ο Μουσταφά Κεμάλ. Ναι. Και εκεί ξεκίνησε η φάση, η πολύ σκληρή φάση της γενοκτονίας των ποντίων. Λοιπόν, θέλω να βάλετε μια ανωτελεία και να ρωτήσω κάτι ορμόμενη από τα όσα πολύ ενδιαφέροντα μας είπατε. Θα με θυμίσετε να σας πω και κάτι για να καταλάβουμε πόσο σκληροί ήταν οι νεότουρκοι. Ναι. Φανταστείτε ότι ήταν τέτοια τα εγκλήματα των νεοτούρκων κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου κατά των χριστιανικών κοινοτήτων, ώστε ακόμη και ο ίδιος ο Κεμάλ θα το επικαλεστεί όταν συγκρουστεί με κάποιους αντιπάλους του. Θα πει δηλαδή ότι οι Πασάδες διέπραξαν απερίγραπτα εγκλήματα που δεν μπορεί να τα συλλάβει η φαντασία των ανθρώπων. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ρωτήσω, επειδή πολύ πρόσφατα οι Αρμένοι κατόρθωσαν τελικά να πείσουν την παγκόσμια κοινότητα και τον ίδιο τον πρόεδρο της Αμερικής να αναγνωρίσει τη γενοκτονία. Αυτό για τους Έλληνες του Πόντου πόσο είναι εφικτό, αν δηλαδή βλέπετε εσείς ότι μπορεί κάτι τέτοιο να επιτευχθεί, και επίσης ένα δεύτερο σκέλος στην ερώτησή μου, οι κυβερνήσεις οι ελληνικές μπορούν να κάνουν κάτι ως προς αυτή την κατεύθυνση, κυρία Τεκτονίδου? Βεβαίως μπορεί να είναι μέσα στη... Πάντως ό,τι έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα οφείλεται... Καλά, η Αρμενία είναι και το επίσημο το κράτος της Αρμενίας. Σταθερά ήταν στην ατζέντα η αναγνώριση της αρμένικης γενοκτονίας. Από την άλλη, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι και οι ελληνικές ομογενειακές οργανώσεις έχουν κάνει έναν τεράστιο αγώνα. Επίμονες προσπάθειες χρόνια τώρα. Σε κάποια φάση βλέπουμε να μην έχει δώσει αποτελέσματα, να μην έχουμε καταγεγραμμένες νίκες. Πρέπει να πούμε όμως ότι αναγνωρίστηκε η γενοκτονία από την Σουηδία, από την Αυστρία, από την Ολλανδία, από την Κύπρο, από 12 πολιτείες της Αμερικής, από ορισμένες πολιτείες του Καναδά, από το Τορόντο, από το Μοντρεάλ, από την Οτάβα. Γίνονται όμως και από την Αυστραλία, από κάποιες πολιτείες της Αυστραλίας. Ο αγώνας συνεχίζεται. Και βεβαίως, όταν ξεκινάς έναν αγώνα, δεν λες τι πιθανότητες έχω να κερδίσω, δεν λες θα νικηθώ ή θα νικήσω, λες πολεμώ, μάχομαι για το δίκαιο του αιτήματός μου. Και αυτό πρέπει να κάνει. Θα πρέπει δηλαδή και η ελληνική κυβέρνηση κάποια στιγμή, πέραν των ομογενειακών οργανώσεων, πέραν του οργανωμένου ποντιακού ελληνισμού, που και εδώ πρέπει να πούμε ότι πρέπει να ενώσουμε όλες τις προσπάθειές μας, αυτός ο διχασμός σε μία ομοσπονδία από εδώ, μία ομοσπονδία από εκεί, κάπου χάνεται σπουδαίο δυναμικό και ξοδεύεται θεά ουσία σε αδιεξοδικές αναζητήσεις και σε πολύ κακά μονοπάτια που δεν δίνουν αποτέλεσμα. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια διχόνοια έτσι, ανάμεσα στις ομοσπονδίες, αλλά εγώ θα μείνω Κοιτάξτε, σε αυτό που είπατε στην πόντι, ενότητα. Κοιτάξτε, οι ως 30 Έλληνες, ως 30 φορές Έλληνες, κυρία Ορφαντίδου, έχουν επί 30 και τις αρετές και τα κουσούρια της ελληνικής φυλής. Εδώ πρέπει να πούμε ότι κάποια στιγμή πρέπει να βάλουμε στην άκρη όλες τις αντιπαλότητες, είναι όλα τόσο ανόητα. Δηλαδή είναι αστείο, μάλλον είναι χάνει αξία ο αγώνας σου όταν διεκδικείς να αναγνωρίσει κάποια πράγματα η Τουρκία και όταν εσύ δεν μπορείς να ομονοήσεις, να συναποδεχτείς και να πολεμήσεις με το συμπατριώτη σου γι' αυτό, γι' αυτό το αίτημα που καίει τα σωθικά και τα δικά του και τα δικά σου. Είναι ανόητο δηλαδή να χάνεται τέτοιο δυναμικό
και τέτοιοι αγώνες δεν έχουν αποτέλεσμα. Εγώ πιστεύω ότι ένας λοιπόν λόγος που δεν έχει τελεσφορήσει όπως θα έπρεπε με έναν πιο σωστό τρόπο όλη αυτή η διαδικασία της διεθνοποίησης του θέματος της αναγνώρισης της γενοκτονίας οφείλεται και στο ότι είναι, υπάρχει μια διχόνοια και ανάμεσα στους ποντίους, ναι. Και τι λέει και ο ποιητής μας, θα μισούνται αναμεσό τους, δεν τους πρέπει ελευθεριά και εδώ δεν μας πρέπει και αναγνώριση αν δεν καταφέρουμε να τα βρούμε. Το μήνυμα είναι αυτό. Τέρμαστε όποιο μίσος. Πρέπει να δούμε αυτά τα υπέροχα πράγματα, αυτό που λέει ο ποιητής, ο αγώνας για τα τρανά και τα μεγάλα που μας συγκλονίζει. Όλα αυτά που συγκροτούν την εθνική μας ταυτότητα. Όλα αυτά που στηρίζουν την ιστορική μας μνήμη και τις παραδόσεις και μας κάνουν να είμαστε περήφανοι που είμαστε Πόντιοι, που είμαστε Έλληνες Πόντιοι. Θα μου δώσετε την ευκαιρία, λοιπόν, κυρία Τεκτονίδου, συγγνώμη που σας διέκοψα, να σας κάνω και μια τελευταία ερώτηση, γιατί πλησιάζουμε προς το διάλειμμα και θεωρώ ότι είναι πολύ σπουδαία, πολύ σημαντική η τοποθέτησή σας ως προς αυτό. Το Μάιο του 2017 στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης δημιουργήθηκε επώνυμη έδρα ποντιακών σπουδών. Συγχαρούμε τον Ιβάν Σαββίδη, αυτόν τον μεγάλο συμπατριώτη μας, που, γιατί στην Ελλάδα κουραστήκαμε πια να μιλάμε για τα κακώς κείμενα, όλοι μας αναλώνουμε πολύ χρόνο, πολλά επιχειρήματα και δεν μιλάμε για αυτά τα υπέροχα πράγματα που γίνονται δίπλα μας και που μας δίνουν κουράγιο να πούμε εδώ είμαστε, μπορούμε να τα καταφέρουμε και να συγχαρούμε και να ευχαριστήσουμε τον ευεργέτη του ποντιακού ελληνισμού που φαίνεται ότι πέραν αυτών που έχει κάνει ότι έχει δρομολογήσει και ένα σωρό άλλα πράγματα. Γίνεται λοιπόν με την οικονομική στήριξη του φιλανθρωπικού ιδρύματος του κυρίου Ιβάν Σαββίδη, όπως προείπατε. Βεβαίως. Αλλά θα ήθελα να ρωτήσω, μήπως αυτό θα έπρεπε να συνεχίσει τελικά με κρατική στήριξη και όχι με ιδιωτική, και το ρωτώ αυτό, κυρία Τεκτονίδου, γιατί θα μπορούσαν οι νέες γενιές να υιοθετήσουν την ποντιακή διάλεκτο, τα ήθη, τα έθιμα, να μάθουν την πολιτιστική κληρονομιά των Ελλήνων του Πόντου. Καταρχήν, δεν, όσον αφορά εμένα, είναι επιτακτική ανάγκη βεβαίως να χρηματοδοτήσει το κράτος. Η ποντιακή διάλεκτος, η ποντιακή, δεν πρέπει να χαθεί. Είναι μια ιωνική διάλεκτος με λήματα ομοιρικά. Είναι τραγικό, δηλαδή, εγώ είχα την τύχη μεγαλώνοντας και οι γονείς μου μιλούσαν την ποντιακή διάλεκτο, οι παππούδες μου μιλούσαν, είχα την τύχη λοιπόν να έχω αυτά τα υπέροχα ακούσματα που παραπέμπουν στην αρχαία ελληνική γλώσσα. Και θα έπρεπε να μην το στερηθούν και τα παιδιά μου, επειδή μεγάλωσαν με τους παππούδες, καταλαβαίνουν, κατανοούν, και να μην μπορούν να τα μιλήσουν, καταλαβαίνουν τα ποντιακά. Αλλά είναι αδύνητη ανάγκη αυτό που είπατε. Δεν θα πρέπει βεβαίως και να ευχαριστούμε τους ιδιώτες και την ιδιωτική πρωτοβουλία, αλλά τέτοια θέματα που παραπέμπουν στην συλλογική μνήμη, στην ενίσχυση της εθνικής ταυτότητας, όλα αυτά που είναι το μπετόν, ο συνεκτικός ιστός που μπαίνει και κρατάει ενωμένο όλο τον λαό τον ελληνικό, αυτή η διασφάλιση δηλαδή της κοινωνικής συνοχής μέσα από τέτοιου είδους προσφορές είναι εκ των όνου κάνευ προαπαιτούμενο και προϋπόθεση. Ελπίζω ότι κάποια στιγμή η πολιτεία θα το δει. Έτσι, μα και στα βιβλία της ιστορίας δεν μπορεί να μην έχει ένα σημαντικό κομμάτι που να αφορά και όλα αυτά, την γενοκτονία, όχι μόνο του ποντιακού ελληνισμού θα σας έλεγα, και της υπόλοιπης Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης. Μιλάμε για 900.000 θύματα. Έτσι δεν πρέπει είναι. Να τα γνωρίζουμε οι Έλληνες. Έτσι ακριβώς είναι. Γιατί ο λαός που δεν γνωρίζει την ιστορία του είναι καταδικασμένος να πάθει τα ίδια. Κυρία Τεκτονίδου, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή μας την κουβέντα. Νομίζω ότι μας δώσατε πληροφορίες και το στίγμα. Εγώ να σας ευχαριστήσω, γιατί και μέσα από το έδειχνα, είχα την αγωνία να δώσω κάποια ψήγματα προβληματισμού όσον αφορά και άλλα πράγματα που δεν φωτίζονται όπως πρέπει, γιατί σας είπα, αυτά έπρεπε να είναι κομμάτι της ελληνικής ιστορίας και να μην χρειάζεται να κάνουμε μία φορά το χρόνο, ή αν είναι κάποιος δάσκαλος Πόντιος ή καθηγητής ή κάποιος που έχει έτσι μεγάλη φλόγα τέτοια πατριωτική να το κάνει
εθελοντικά. Θα έπρεπε αυτό να υπάρχει έτσι, και καλά κάνατε, ήταν πολύ σημαντική η ερώτηση που κάνατε για όλο αυτό που έχει γίνει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τεκτονίδου. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά πάντα. Καλημέρα.